Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά της ημέρας είναι το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω μία η ώρα έρχεται σε ψηφοφορία στη Βουλή, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, η σχετική διάταξη. Θα παραμείνει στη θέση που διατύπωσε χθες ή υπάρχουν δεύτερες σκέψεις? Κοιτάξτε, κύριε Σχοινά, πράγματι μία η ώρα θα γίνει η σχετική ψηφοφορία στη Βουλή. Εμείς είχαμε ξεκαθαρίσει από χθες ότι είμαστε διατεθειμένοι να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι μια ανάσα τέλος πάντων στους συνταξιούχους. Προφανώς και δεν είναι η 13η σύνταξη που προσκόταν προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν είναι κάτι το μόνιμο, είναι ένα έκτακτο βοήθημα που δίνεται, μια που φέτος είχαμε πλεόνασμα στα πρωτογενή πλεονάσματα. Είχαμε περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν. Ναι, 11 δις αντί για 7 βλέπω, λοιπόν, στον 11. Ναι, ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι από χθες έχουν αλλάξει τα πράγματα δραματικά. Γιατί? Γιατί είχαμε μια καταγγελία από την πλευρά του κυρίου Ντάισεμπλουμ, την πλευρά του κυρίου Σόιμπλε, ότι η συγκεκριμένη ενέργεια είναι μονομερής ενέργεια και είναι εκτός των πλαισίων της συμφωνίας. Και βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι υπάρχει μια ένταση και μια όξυνση και προσπαθεί να στήσει ένα σκηνικό στο οποίο θα χρησιμοποιήσει και εμάς και όλα τα κόμματα της εξωματικής αντιπολίτευσης με ρήξη, με ένα πολεμικό σκηνικό με τους Ευρωπαίους εταίρους και δανειστές μας. Κανείς δεν ξέρει τι. Πραγματικά, ναι, θα βλέπετε όμως από την άλλη πλευρά και οι εταίροι δεν είναι ενιαίοι, έτσι. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ενιαία έκφραση, θέλετε να πείτε. Το καταλαβαίνω και το βλέπω. Ο επίτροπος της Κομισιόν είπε ότι ποτέ δεν συντίθεται το θέμα της Κομισιόν. Πώς γίνει όταν ο Ντάισελμπλουμ για κάνει ανακοίνωση? Το παρακολουθώ. Έτσι, το ξέρω, το βλέπω, το παρακολουθώ. Με τη μόνη διαφορά ότι ο κύριος Μοσκοβιστή και η Γαλλία δεν παίρνει ιδανικά, εμείς παίρνουμε σαν χώρα. Και εμείς, σύμφωνα με δήλωση του Πρωθυπουργού για την κυβέρνηση και του κ. Τσακαλώτου, είχαμε το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, όπου θεωρητικά κερδίσαμε, νικήσαμε, τα πήραμε όλα κτλ. Βέβαια, αυτό είναι έτσι χάντρες για τους ηθαγενείς, γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτό που τελικά έγινε είναι ότι δεν έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση, η οποία παραπέμπεται για μετά τον νέο χρόνο. Δεν είχαμε προφανώς... Όχι, γίνεται, συνεχίζεται να μιλήσει για τη δεύτερη. Δεν είπα ότι δεν συνεχίζονται. Να σας θυμίσω ότι και εμείς την 5η αξιολόγηση του δεύτερου προγράμματος με την κυβέρνηση του Αντώνη του Σαμαρά περιμέναμε 8 μήνες για να την κλείσουμε. Έτσι. Συνεχιζόταν οι συζητήσεις και πάλι θα συνεχίζονται. Μακάρι να κλείσω χθες, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι πανηγύριζε η κυβέρνηση για τη συμφωνία της 5ης Δεκεμβρίου, που πήραμε το αυτονόητο και αντίθετα δεσμευτήκαμε από την άλλη πλευρά για πρωτογενή πλεονάσματα για μια μεσοπρόθεσμη περίοδο που μπορεί να είναι 3, 5, 10 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, το 3,5%. Μέχρι το 2022, 3,5, αλλά, έφτανε και 5 και 7 και 7,5. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Πανηγύριζε λοιπόν η κυβέρνηση για τη συμφωνία αυτή. Ήξερε τότε στις 5 Δεκεμβρίου ότι θα έχουμε αυξημένο πλεόνασμα. Λέει η κυβέρνηση σωστά ότι έχει τη δυνατότητα να το δώσει εκεί που θέλει αυτή. Έτσι. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν τους είπε: ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμφωνία. Έτσι, ήταν μια καλή διαπραγμάτευση. Καταλήξαμε σε μια ώρα συμφωνία. Αλλά ξέρετε, εμείς από το παραπάνω πλεόνασμα, από αυτό που είχαμε υποχρεωθεί, αυτό που έχουμε βγάλει, θα το δώσουμε για κοινωνικές δράσεις εδώ και εκεί. Τελεία και πάμε. Κύριε Καράγουλα, ακόμα και έτσι να είναι όπως τα λέτε, εν πάση περιπτώσει, η δικαίωμά σας να ασκείτε κριτική και να έχετε την άποψή σας. Και επειδή όμως το αντικείμενο όλης αυτής της υπόθεσης είναι οι συνταξιούχοι και είναι τα λεφτά τα οποία είναι να πάρουν οι συνταξιούχοι, δεν νομίζετε ότι μια καταψήφιση, μια και. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ανοιχτό, έτσι, αν κατάλαβα καλά. Ναι, το ενδεχόμενο να την καταψήφισε. Μάλιστα. Να σας πω όμως κάτι. Μια καταψήφιση θα αδυνάτιζε πάρα πολύ την δυνατότητα, πέρα από αυτό το οποίο θα κάνει η κυβέρνηση, να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι κάποια ενίσχυση, γιατί δεν νομίζω ότι θα έχετε αντίρρηση ότι έχουν φτάσει σε έσχατα σημεία ένδυας οι μισοί και πλέον συνταξιούχοι. Προφανώς και δεν έχουμε καμιά αντίδραση να πάρουν οι συνταξιούχοι τα χρήματα αυτά, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Αυτό είναι δεδομένο. Απ' την άλλη, όμως, δεν θέλουμε να βλέπουμε να δημιουργούνται σκηνικά ρήξεις με τους Ευρωπαίους δανειστές και εταίρους μας, γιατί απλούστατα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί τους, γιατί απλούστατα έχουμε ανάγκη τη στήριξή τους. Έτσι, έχουμε ανάγκη να πάρουμε την δεύτερη υποδόση των 2,8 δις, τα οποία θα πέσουν στην πραγματική οικονομία κτλ. Άρα, λοιπόν, τα σκηνικά της ρήξης, τα οποία είναι τεχνητά, κατά την άποψή μου, και είναι μια επικίνδυνη και αλλοπρόσαλη τυχοδιοκτική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης, εμείς δεν τα επικυρώνουμε, δεν συμφωνούμε με αυτά, προβληματιζόμαστε πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, θα βάλουμε μια νοτελεία. Έχουμε διαφημιστικά μηνύματα. Την κατανόησή σας, 2 λεπτά και θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. 3 και 4. Στο κόκκινο. Πολλές καλημέρες. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο.
Στάθης Ινάς στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Κώστας Πιατές στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-32-17-777 για μηνύματα, ενστάσεις, καταγγελίες, για ό,τι εν πάση περιπτώσει νομίζετε ότι έχει αξία και πρέπει να μας το διαβιβάσετε. Μπορείτε να στέλνετε και SMS γράφοντας με τα μηνύματά σας 1055, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αυτό το στέλνετε στο 54045. Να σας θυμίσω ότι με SMS σήμερα, αν στείλετε, μπορείτε να διεκδικήσετε 2 αντίτυπα του νέου μυθιστορήματος του Νίκου Σκορίνη, η ακίματη των εκδόσεων Λιβάνι. Θα την κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Γράφετε 1055, αφήνετε κενό, την ένδειξη βιβλίο η Σκορίνης και το όνομά σας στη συνέχεια και το στέλνετε στο 54045. Αυτό σας στοιχίζει 31 λεπτά του ευρώ. Είχαμε βάλει μια νοτελεία στην συζήτησή μας με τον κύριο Θεοδωρή Καράογλου, τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας. Συζητούσαμε για τη στάση που. Τι στάση θα κρατήσει η Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία η οποία θα γίνει το μεσημέρι γύρω στη μία, λένε οι σχετικές πληροφορίες, για την υπερψήφιση, καταψήφιση της πρότασης της κυβερνητικής, της ετιζόμενης με το έκτακτο επίδομα ενίσχυσης των συνταξιούχων τώρα το Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει προβληματισμός, τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε και το καταλάβατε και εσείς φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, για τη στάση που θα κρατήσει τελικά. Δεν έχει αποφασιστεί, θα υπάρξει σχετική σύσκεψη και είχαμε μείνει στην αιτιολόγηση του προβληματισμού που υπάρχει εκ μέρους του κυρίου Καράγουλου. Αν έκανα κάπου λάθος, διορθώστε με. Όχι. Είναι όπως τα λέτε. Δηλαδή, είναι πράγματι, ενώ εμείς χθες είχαμε ανακοινώσει ότι θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια βοήθεια, μια ανάσταση στους χαμηλούς συνταξιούχους που πραγματικά την έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Τονίζοντας βέβαια ότι είναι ένα έκτακτο βοήθημα και δεν έχει καμιά σχέση με την υποσχεμένη από την ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά 13η σύνταξη. Προεκλογικά από τις εκλογές του Γενάρη του 2015. Δεν έχει σημασία. Ξαναγίνει το 2015 καταργήθηκε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, δεν ίσχυε. Όχι, βεβαίως δεν ίσχυε. Στις εκλογές του Οκτώβρη, νομίζω του περσινού Σεπτέμβρη, είχε υποθεί καθαρά εκ μέρους του κυβερνώντος. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας το εξής, ότι έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε ένα κίνδυνο να τορπιλιστεί η συμφωνία του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, η οποία ήδη κινδυνεύει. Έχουμε ένα καινούργιο δεδομένο, μια πρωτοφανή και αήθεια επίθεση της κυβέρνησης που χαρακτηρίζει αυτά, μας θύμιζαν σκληρό ροκ από το πολύ βαθύ παρελθόν. Έτσι, εφιάλτη τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, αυτό είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, δεν το πιστεύω ότι θα το ξαναζήσουμε το 2016, αλλά όλα θα τα δούμε. Κύριε Καράγλου, εσείς χαρακτηρίζετε από την πλευρά σας τη χωδιοκτική, την πολιτική της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, εκτιμώντας το timing των σχετικών δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη, έκανε την δήλωση που λέτε. Αλλά ανεξάρτητος αυτού, έτσι, και πέρα από τους χαρακτηρισμούς, να δούμε λίγο το θέμα επί της ουσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ευθυγράμμιση, εν πάση περιπτώσει, στήχηση σε ορισμένα βασικά θέματα αρχηγού σας και του κόμματός σας με τα όσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή τη στιγμή τα πολύ σκληρά ζητάει. Όχι. Και θα πρέπει να μάθουμε να μην προσπαθούμε, αυτό ισχύει για την κυβέρνηση, να δημιουργούμε εχθρούς για λόγους μικροπολιτικής κομματικής. Έτσι. Η λογική αυτή είναι καταδικαστέα λογική. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όταν βγαίνει και λέει εφθαρσός και παλικαρίσια ότι δεν μπορεί η χώρα να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι καλό. Και όταν βγαίνει και λέει ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, είναι κακό. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, το λένε. Είναι οικονομολόγοι, κάνουν αναλύσεις, λένε λοιπόν, την άποψή τους. Εμείς πρέπει να παίρνουμε τα καλά από αυτούς, αλλά όχι να δημιουργούμε πολεμικές χωρίς λόγο. Την το κάτω-κάτω δανεικά ζητάμε. Την ίδια στιγμή, παλικαρίσια και εφθαρσός, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν οι απολύσεις στην Ελλάδα, να μην ισχύσουν οι συλλογικές συμβάσεις και να υπάρξει το δικαίωμα της ανταπεργίας. Ό,τι αφορά δεν λέει. Ωραία. Λοιπόν. Και επίσης λέει ακόμα, συγγνώμη, ότι εν σχέση με τα υπάρχοντα, με τους υπάρχοντες στόχους για τα πλεονάσματα, για να επιτευχθούν, θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα δύο μονάδων του ΑΕΠ, δηλαδή 3,6 δις, τώρα, που σημαίνει από ό,τι έχει τουλάχιστον δημοσιογραφικά, έτσι από την έρευνα τη δική μας, αλλά και άλλων συναδέλφων από το ρεπορτάζ, έχει προκύψει ότι ζητούν άμεσα, πέρα από τα εργασιακά, να πάει το αφορολόγητο στις 5.000 ευρώ από τις 9.800 τόσους που είναι σήμερα και να πάει η ανώτατη σύνταξη να πιεστεί στα 1.200 ευρώ.
Άρα αυτό είναι το συνολικό πακέτο της παρέμβασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λέγοντας ότι μια χώρα για να ξεπεράσει την ύφεση και να επιστρέψει στην ανάπτυξη θα πρέπει να έχει λογικά πρωτογενή πλονάσματα της τάξης του 2% και όχι 3,5% και μάλιστα σε ένα βάθος χρόνου το οποίο δεν μπορεί να αντέξει καμιά χώρα. Επειδή δεν θέλω να τη δικήσουμε για το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πληροφορίες ανταλλάσσουμε, διεκτιμήσεις. Ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, τα πλεονάσματα δεν τα βάζουν επειδή βλέπουν το θέμα της ανάπτυξης, βλέπουν ότι τόσα χρειάζονται για να πέσει το χρέος, δηλαδή να πηγαίνουν στην προφανώς, άκρη και να πάνε σε αποπληρωμή του χρέους και να πάμε κάτω από το 120% κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία την επόμενη. Ωραία, για να καταλήξουμε, αλλά αυτό σημαίνει όμως πολύ μειωμένο δημοσιονομικό χώρο. Ωραία. Δηλαδή πολύ λίγα λεφτά για κοινωνική πολιτική και για οτιδήποτε άλλο, δηλαδή παιδεία, υγεία κτλ. Σε για αυτά τα θέματα, λοιπόν, τι στάση, τι θέση κρατάτε εσείς? Εξηγώ. Οι δανειστές μας δεν μας αγάπησαν ξαφνικά και μας δίνουν δώρο κάποια χρήματα. Προσπαθούν να μας πιέσουν να εφαρμόσουμε μια πολιτική για να εξασφαλίσουν τα δανεικά τους. Έτσι δεν είναι? Λογικό εκ μέρους. Μπράβο. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, εμείς τι θέλουμε? Μπαταχτήδες δεν είμαστε, συνολικά ο ελληνικός λαός και το ελληνικό κράτος. Θέλουμε να επιστρέψουμε τα δανεικά τους. Αλλά λέμε να μην πεθάνει και ο κόσμος, να μην μπούμε σε μια λογική να αποσυρθούμε πλήρως έτσι ώστε να σας επιστρέψουμε τα δανεικά μας, να μπορούμε να ασκήσουμε και μια πολιτική που θα επιφέρει την ανάπτυξη για να πάρετε τα δανεικά σας. Αν λοιπόν η κυβέρνηση τους έπειθε ότι μπορεί να εφαρμόσει μια πολιτική που θα φέρει την ανάπτυξη, νομίζω δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα από την πλευρά τη δική τους. Τι βλέπουν όμως αυτοί? Βλέπουν ότι εκεί που μας πιέζουν να προχωρήσουμε, για παράδειγμα, σε αποκρατικοποίηση, αξιοποίηση της εκείνης περιουσίας. Μα μιλάει η Κομισιόν για ανάπτυξη 2,8% την επόμενη από χρονιά. Από μια πλευρά, λοιπόν, επενδύσεων 13%. Βλέπουν η κυβέρνηση αυτά τα οποία μας λένε να τα φέρνει στη Βουλή και να τα ψηφίζει και καλά κάνει για πολλά από αυτά. Απ' την άλλη όμως έρχονται υπουργοί που λένε ο ένας έκλαψα πολύ και με πολύ βαριά καρδιά βάζω την υπογραφή μου εδώ. Λέει ο άλλος, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει γιατί ο ελληνικός χρυσός κάνει εγκλήματα. Λέει ο τρίτος, το ελληνικό είναι όλο ένας μεγάλος αρχαιολογικός χώρος. Λέει ο άλλος, δηλαδή θέλω να πω ότι σαμποτάρουν οι υπουργοί λόγω ιδεολειψιών και λόγω κολλήματος που έχουν στον εγκέφαλο, σαμποτάρουν τις μεταρρυθμίσεις, την αποκρατικοποίηση, την αξιοποίηση και τις περιουσίες. Θα αποφύγω τα να κάνω. Αυτά. Θα αποφύγω να κάνω. Δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν. Δεν έχω χαρακτηριστεί στο. Λοιπόν, απλά σα λέω είναι ιδεολειψία. Γι' αυτό συνομιλούμε εξάλλου. Με αυτή την έννοια το λέω, κύριε Σχοινά. Λοιπόν, είναι θέμα ιδεολειψία. Νομίζω όμως ότι εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και εκείνο που έχει σημασία είναι η κυβερνητική πολιτική, η κυβερνητική γραμμή, ανεξαρτήτως των συναισθημάτων που εκφράζουν ορισμένοι υπουργοί. Ναι, αλλά σαμποτάρουν οι υπουργοί αυτοί. Τι προχωράει, το ελληνικό προχώρησε, κύριε Σχοινά? Βεβαίω και προχωράει το ελληνικό. Πού προχώρησε? Αλλά μα έχουν περάσει την νομοσχέδια στη Βουλή. Η Ζάκηθος προχώρησε. Για τη Ζάκηθος έχει γίνει ολόκληρη φασαρία. Η Φραπόρτ προχωράει. Ότι πρόκειται περί μαϊμούς επένδυσης. Το έχουν γράψει όλα τα οικονομικά site, τα οποία δεν είναι και προσκύμενα κιόλας στην κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, η Φραπόρτ νομίζω ότι προχωράει. Και έχουν υπογραφεί και γίνονται και εισιτήρια κινήσεις. Μακάρι, μακάρι, εμείς είμαστε υπέρ αυτών. Αυτά γράφουν τουλάχιστον οι οικονομικές εφημερίδες. Και αυτό έχω και εγώ συνημέρωση. Αλλά πέρα από αυτό, δεν μου απαντήσατε όμως στα θέματα τα οποία σας έθεσα. Δηλαδή, εσείς απέναντι σε αυτές τις ακραίες ακραία αιτήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα εργασιακά και όχι μόνο για το συνταξιοδοτικό. Εμείς είμαστε υπέρ της λογικής ότι θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Για να υπάρξει ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία, πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις. Για να προσελκύσουμε επενδύσεις, πρέπει να κοιτάξουμε όλο το πακέτο συνολικά. Πρώτα-πρώτα, να μην βγαίνουμε να κάνουμε μια επιθετική πολιτική σε βάρος του ιδιωτικού τομέα και σε βάρος των επενδυτών, οι οποίοι είναι καλοδεχόμενοι από όπου και να είναι, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Δεύτερον, να έχουμε ένα απλό αντιγραφειοκρατικό φορολογικό σύστημα με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Τρίτον, να έχουμε έναν αναπτυξιακό νόμο ουσιαστικό, ο οποίος θα βοηθάει την ανάπτυξη. Κοιτάξτε, κύριε Σχοινά, να σας πω κάτι. Λέμε ότι για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα 2014-2020, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο νομίζω δεν θα διαφωνήσετε, θα συμφωνήσουμε απόλυτα σε αυτό. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν το ΕΣΠΑ του 2014-2020, το οποίο είναι της τάξης των 20 περίπου δισεκατομμυρίων. Έχουμε περάσει 3 χρόνια, 2014, 2015, 2016, από τα οποία
τα δύο μα από αυτά το τα χρόνια... 2015 και το 2, για το 2015 τουλάχιστον ανακηρύχθηκε η χώρα με 98% απορροφητικότητα η Ελλάδα. Επισήμως από την Κομισιόν. Στοιχεία. Εγώ δεν μιλάω έτσι. Και δεν λέω για το αέρα. Λοιπόν, αλλά λοιπόν κάτι. Μην έρθουμε σε αυτή την κουβέντα να σας πω γιατί. Γιατί θα σας αντιτείνω και εγώ ότι μιλούν για 13% αύξηση των επενδύσεων. Οι ίδιοι οι δανειστές μας το 2017 μιλούν, έχουν έρθει όλες οι αμερικάνικες πολυεθνικές και έχουν αγοράσει ξενοδοχεία μεγάλα στο κέντρο της Αθήνας ή χτίζουν ξενοδοχεία. Έχουν έρθει στο λιμάνι του Πειραιά και φτιάχνουν μονάδες συναρμολόγησης όλες οι πολυεθνικές του χώρου της πληροφορικής. Λοιπόν δηλαδή υπάρχουν πολλά... Καταθέτω ερώτηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και παίρνω απάντηση προχθές του κυρίου Χαρατή, έτσι, του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος μου λέει το εξής, ότι το ΕΣΠΑ 2014-2017, μετά από 3 χρόνια εφαρμογής του, με στοιχεία 21 Νοεμβρίου του 2016, έχει απορροφητικότητα 3,6%, δηλαδή απορροφηθήκαν μόλις 617 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι μιλάμε τώρα. Είμαστε στη μέση περίπου του προγράμματος και είμαστε στο 3,6%. Εγώ θυμάμαι τώρα, επειδή δεν έχω την απάντηση μπροστά μου, εν πάση περιπτώσει δεν έχω λόγο να σας συζητήσω. Να σας το οποίο στείλω, γνωρίζω ότι η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα ΕΣΠΑ το 2015-16 με βάση τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, όπως έχουν ανακοινωθεί, και όπως επίσης βρήκε και πάρα πολλά τα οποία δεν είχαν απορροφηθεί από το ΕΣΠΑ, το οποίο ήταν της περίοδου που έλυγε τώρα και τα οποία απορροφήθηκαν. Αλλά κοιτάξτε να σας πω, δεν αντιδικούμε για το αν θα πρέπει να γίνουν ή αν είναι πολλές. Λίγες είναι οι επενδύσεις. Χρειάζονται πάρα πολύ περισσότερες. Δεν νομίζω ότι είναι το θέμα. Και για να μην το πλατιάσουμε πάρα πολύ, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο στην εκπομπή, πρέπει να έχουμε και άλλους καλεσμένους. Περιμένω ποια ώρα θα έχετε περίπου εικόνα για το τι θα γίνει στην σημερινή ψηφοφορία. Μέσα στην επόμενη ώρα περίπου θα έχουμε καταλήξει. Έχουμε και το πρόβλημα το ότι ο πρόεδρος του κόμματός μας μαζί με ένα κλιμάκι ως τελεχόν της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που ξέρετε ότι προηγείται του αυριανού. Και θα έχετε και μια εικόνα των αντιδράσεων και από εκεί. Θέλουμε να δούμε και από εκεί τι γίνεται και βεβαίως πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε την. Μάλιστα. Τελική... Λοιπόν, οψόμεθα μία η ώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι παρά την κάποια ένταση, δεν ξεφύγαμε από την ουσία της επιχειρηματολογίας. Βέβαια, ο κύριος Καράβουλος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του.